Καλημερίζω όμως, γιατί δεν πάμε καλά, τον εκλεκτό φίλο, τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Ανάλυσης και Ασφάλειας και συνεργάτη του Defense Point στα άρθρα. Καλημέρα, κύριε Μίχα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κόσμος είναι αυτός, κύριε Μίχα? Πού πάμε? Ωραίος. Ωραίος, ε. Πού πάμε? Μια χαρά. Υπέροχη κατάσταση που θα έλεγε και ο Μάο. Πού πάμε? Πρέπει να καταλάβουμε ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται ειδικά για την Ελλάδα. Έχει μπροστά ένα μεγάλο χάρτη και κάθε μεγάλη δύναμη, όσο κοντινά και αν βρίσκεται σε εμάς και στις θέσεις μας, ενδιαφέρεται για μια μεγάλη συμφωνία από την οπτική γωνία των δικών της συμφερόντων. Των συμφερόντων της κάθε της επιμέρους χώρος, και αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά τη Γαλλία, για να μην παραμυθιαζόμαστε. Μέχρι να καταλάβουμε ότι ακριβώς το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Όλοι θεωρούν τον εαυτό τους ως κέντρο του κόσμου, Γιώργο μου. Πολύ σωστή διαπίστωση. Πες μου, σε παρακαλώ, στο πεδίο έχουμε καταλάβει, είναι 33η μέρα, δεν είναι τίποτα αστραπιαίο, ταχύτατο, θα είναι αργόσυρτο. Αυτές οι συνομιλίες που ξεκινάνε σήμερα, βλέπεις να είναι ουσιαστικές ή σε επίπεδο συμβολισμού κατοχυρώνουν τη θέση του ειρηνοποιού, με πολλά εισαγωγικά, του Ερντογάν? Κοίταξε να δεις, υπάρχει λόγος να σκεφτεί κανείς ότι ο Πούτιν, στην προσπάθεια του να κρατήσει στην δική την πλευρά την Τουρκία όσο είναι δυνατόν, ώστε να μπορεί να διχάζει το ΝΑΤΟ, έχει κίνητρο να δώσει μια επιτυχία εξωτερικής πολιτικής στον Ερντογάν. Όλα κρίνονται στο έδαφος στην Ουκρανία. Νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Νομίζω σε επίπεδο τακτικής, στρατιωτικής τακτικής, οι Ρώσοι έχουν αποτύχει. Κάνουν μια στρατηγική αναδίπλωση επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους τους. Δίνουν έμφαση στην περιοχή του Ντόνμπας, στην οποία πλέον δεν υπάρχει περιθώριο να παραμείνει στο πλαίσιο της Ουκρανίας, διότι ο Πούτιν πρέπει να δείξει κάτι στο εσωτερικό, τι έκανε, γιατί έκανε όλο αυτό το πράγμα. Θα το αποκόψει μαζί με κομμάτι του Νότου που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα, για να το δείξει μέσα. Έχει αναφερθεί ήδη και η ειδική ημερομηνία της 9ης Μαΐου, που είναι η μέρα της νίκης κατά των Ναζί. Ναζί λέει και τους Ουκρανούς, οπότε είναι ένα ορόσημο που θέλει να πετύχει. Αυτό για να το πετύχει πρέπει να συνεχίσει την πίεση σε όλη την υπόλοιπη Ουκρανία, όχι να καταλάβει αστικά κέντρα, πρέπει να καθυλώσει τα στρατεύματα και τη δυνατότητα να ενισχυθούν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην επαρχία των Μπάς, που είναι ταξιαρχίες πολύ ισχυρές του Ουκρανικού στρατού και εξ αρχής φαινόταν ότι ήθελε να τις περικυκλώσει αλλά καθυστέρησε. Ίσως το λάθος τακτικής που κάνανε, υπερεκτιμήσαν τις δυνάμεις τους και αντί να κοιτάξουν να μπουν σε αστικά κέντρα, έπρεπε να διατηρήσουν την πίεση για να έχουν καθυλωμένες τις δυνάμεις τις Ουκρανικές και να στρέψουν την προσοχή τους απευθείας στο πώς θα αποκλείσουν τις Ουκρανικές δυνάμεις στα ανατολικά. Θεωρήσαν ότι μπορούν να πετύχουν περισσότερα πράγματα και τώρα έχουμε πάει στη φάση που επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους. Αλλά όποιος θεωρεί ότι έχει λήξει αυτή η ιστορία και ότι ο ένας ή ο άλλος έχει επικρατήσει, κοιμάται ύπνο βαθύ. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί, θα έχουμε εντυπωσιακά πλήγματα με στόχο η μία πλευρά να κάμψει το ηθικό της άλλης. Υπάρχουν και αντικειμενικοί παράγοντες όπως ο οικονομικός, δηλαδή η πολύ μεγάλη οικονομική πίεση στη Ρωσία και το τεράστιο κόστος αυτών των επιχειρήσεων, συν τη φθορά, συν τις απώλειες, είναι το κομμάτι που βαραίνει για την πλευρά του Πούτιν. Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι δείχνει έτοιμος να συζητήσει ακόμα και καθεστώς ουδετερότητας να μην μπει στο ΝΑΤΟ, δηλαδή η Ουκρανία, και απορεί κανείς, αν δηλαδή το δούμε στο τέλος των επιχειρήσεων, για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει αυτός ο κόσμος, αυτό, να χαθεί τόσος κόσμος και να έχουμε δεκάδες ή εκατοντάδες δισεκατομμύρια ζημιάς υποδομές. Οπότε όλα κρίνονται στο τακτικό επίπεδο, έχουμε ένα σχέδιο στην αρχή, αναλόγως του πώς εξελίσσεται, αναπροσαρμόζεται. Πιθανότατα θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία κάτι άλλο που θα έχει προκύψει από συζήτηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, ορθολογική συζήτηση με βάση αντικειμενικά δεδομένα, θα μπορούσε να έχει φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά η ιστορία γενικώς είναι γεμάτη από κακούς υπολογισμούς και από δεδομένα που άλλαξαν στην πράξη, οπότε εκ των υστέρων αρχίσαμε και συζητάγαμε για άλλα πράγματα. Πόσο μπορεί να ξεφύγει το πράγμα? Από τη μια έχεις χειρουργικά ακριβίας, ας τα πω έτσι, χτυπήματα στη Δυτική Ουκρανία που δεν τα είχες, έχεις πιο μαζικά. Από την άλλη έχεις την πίεση από τα Δυτικά, δηλαδή η Πολωνία εμφάνισε τον Υπουργό Άμυνας με κόκκινο όλη τη Δυτική Ουκρανία.
ο Ούγγρος πρόεδρος λέει, παιδιά, είμαστε κι εμείς εδώ. Είμαστε κι εμείς εδώ. Η Υπερκαρπαθία την έχουν καταπατήσει οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί λένε στους Πολωνούς, ελάτε και ελάτε κι εσείς Γεωργιανοί. Η Daily Mail μας λέει ότι ο γιος του Προέδρου Biden χρηματοδοτούσε βιοεργαστήρια. Ο Biden λέει να αλλάξει καθεστώς, να φύγει ο Πούτιν μετά. Όχι, δεν το είπα έτσι. Όλα αυτά όμως δεν δείχνουν ότι μπορεί να ξεφύγει το πράγμα. Αυτό είχα πει από την αρχή και αυτό ήταν που με ανησυχούσε, ότι στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, το tit for tat που λέμε, μπορεί να χαθεί ο έλεγχος. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι η στρατηγική του Ρώσου είναι να ξυπνήσει εθνικισμούς στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία, που όλες αυτές οι χώρες παραδοσιακά είχαν claim σε εδάφη που σήμερα είναι στο πλαίσιο της Ουκρανίας, με στόχο να διαιρέσει το ΝΑΤΟ και να μπλέξει λίγο την εξίσωση. Αυτό το πράγμα μπορεί να ενισχύσει, οι ΗΠΑ δεν το θέλουν αυτό, άρα μπορεί να ενισχύσει το κίνητρό τους, της Ουάσιγκτον, να διατάξει μια αποκλιμάκωση. Δηλαδή, παιδιά, βρείτε μια λύση να ξεφύγουμε από αυτό. Αυτό που δεν θα τελειώσει είναι η συντήρηση της πίεσης στη Ρωσία σε όλα τα μέτωπα, πολλά περισσότερα, είναι στη Συρία, είναι στη Λιβύη και οπουδήποτε αλλού. Διότι όπως είπε και ο κύριος Biden, ο οποίος βέβαια έχει αρχίσει να ξεφεύγει λιγάκι σε μερικά πράγματα που λέει και τον διορθώνουν μέχρι οι αξιωματούχοι του, είναι ένας μακροχρόνιος πόλεμος. Δηλαδή ο πόλεμος δεν εστιάζεται στην Ουκρανία, αλλά συνολικότερα πλανητικά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ρωσική επιρροή, να κοντίνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Θέλω να ρωτήσω το Ζαχαρία Μίχα, κατά πόσο εκτιμά λοιπόν, που το είπε, αλλά ότι οι εξελίξεις είτε αφορούν τη Λιβύη είτε τη Συρία, γιατί και στη Λιβύη ακούσαμε τύπο νέος πρωθυπουργός, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι. Πόσο τα θεωρεί τυχαία, βάζοντας και να σημειώσουμε, Γιώργο, ότι οι δύο γη του Χάφταρ είναι στην Τουρκία αυτή. Είναι στην Τουρκία, σωστά το λες και αυτό. Του συμμάχου Χάφταρ, ε. Ναι. Σαφώς. Ναι, ναι. Πόσο πιθανό είναι, για παράδειγμα, δεν πάει και καλά σήμερα με το Ιράν ιστορία, γιατί έχει επανέναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό, να δούμε έξαρση στη Μέση Ανατολή? Η έξαρση στη Μέση Ανατολή είναι ένα πολύ βασικό σενάριο που παίζει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει μέχρι σε σημείο εξαπόλυσης πλήγματος στις πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Θα ήταν τεράστιο το ρίσκο, αλλά όλο αυτό το πακέτο που υπάρχει θα επηρεάζει όλες τις περιοχές και αποδεικνύει ότι όλες αυτές οι γεωγραφικές περιοχές γεωστρατηγικά συνδέονται μεταξύ τους. Όταν δηλαδή σου ανοίγει ένα μέτωπο και δεν μπορείς εκεί να κάνεις, και μιλάμε για πολύ περισσότερες δυνάμεις από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, όταν πλήττεται το εθνικό σου συμφέρον, μπορεί να ανοίξει ένα μέτωπο κάπου αλλού. Για παράδειγμα, η ιστορία που έχει γίνει στον Αγκόρνο Καραμπάχ, είμαστε σίγουροι ποιος την έχει ανοίξει και με ποιο σκοπό. Δηλαδή, θα μπορούσαν να την έχουν ανοίξει για να ζωρίσουν τον Πούτιν, αλλά θα μπορούσε να την έχει ανοίξει το Αζερβαϊτζάν, δύσκολο. Θα μπορούσε να την έχει ανοίξει η Τουρκία. Ναι. Να θυμόμαστε όμως πάντα ότι το Αζερβαϊτζάν είναι η χώρα, η γέφυρα μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ. Και εδώ πέρα υπάρχουν χώρες που έχουν στρατηγικά συμφέροντα σε πολλαπλά επίπεδα. Είχαμε πει πάλι από αυτή τη συχνότητα ότι ένα από τα βασικά κίνητρα του Μπένετ να σπεύσει να μεσολαβήσει στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας δεν ήταν μόνο η ύπαρξη εβραϊκών πληθυσμών και στις δύο χώρες, αλλά ήταν και το ενδεχόμενο το Ιράν να καταστεί τροφοδότης ενεργειακός της Δύσης. Οπότε με αυτό ως απειλή έσπευσε στον Πούτιν και του έλεγε θα χάσεις τη θέση σου μια ώρα πριν, ενώ ακόμα μπορείς να το διεκδικήσεις. Για να κλείσει το μέτωπο εκεί και να αποτρέψει το ενδεχόμενο, η βασική απειλή εθνικής ασφαλείας για το Ισραήλ που είναι το Ιράν, να αναβαθμιστεί δραματικά γεωπολιτικά. Και μια σκετώθηξες, γιατί το ενεργειακό με βάση και τις αποφάσεις Βρυξέλλες γίνεται κομβική σημασία και για τα επισητιστικά ακόμη, είσαι από εκείνους που έχει αρθρογραφήσει, όχι όψιμα, αλλά σε ανύποπτους χρόνους, για την ανάγκη ενεργειακής αυτονομίας πρωτίστως της Ελλάδας και την αξιοποίηση του ορυκτού φυσικού της πλούτου. Η συζήτηση άνοιξε, αλλά τώρα θέλω να μου τη δέσεις. Σε δυτικό πλαίσιο δεν μπορείς να ζητάς από τη μία να απεξαρτηθείς από ρωσικούς υδρογονάνθρακες και να κλείνεις τα μάτια στο τι γίνεται εδώ και να αφήνεις τους Αμερικανούς που έχουν το δικό τους συμφέρον για να πουλήσουν το δικό τους πανάκριβο συστολιστικό αέριο να παίζουν μπάλα μόνοι τους. Με πρόλαβες τώρα, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω, δένοντάς το γεωπολιτικά σε σχέση και με την Τουρκία και τους άλλους παίκτες στην Ανατολική Μεσόγειο, εδώ μπορεί να περιμένουμε εκ παραλλήλου ενδεχομένως εξελίξεις, διότι καλά ακούγεται να δούμε τα δικά μας, που εγώ δεν το καταλαβαίνω το να δούμε, ξέρουμε τι υπάρχει, αλλά τέλος πάντων
αλλά την ίδια ώρα έχει ανοίξει. Δεν ξέρουμε και... τίποτα μέχρι να μπει τρυπάνι. Οπότε το πρόβλημα είναι γιατί δεν βάζαμε τόσο καιρό. Ωραία. Πες μου, σε παρακαλώ, τι βλέπεις? Μπορεί να έχουμε εξελίξεις και γεωπολιτικά στο όνομα των ενεργειακών, είτε το είναι κυπριακό. Πράγμα. Ναι. Το πρώτο πράγμα που μπορώ να σου πω είναι ότι ο Θεός της Ελλάδας δυστυχώς επέλεξε έναν τρόπο με πολύ αίμα για να βάλει πάλι την Ελλάδα στο παιχνίδι, να αφήσει τις ονειρώξεις και να ακολουθήσει τον δρόμο της λογικής και να μπει στο παιχνίδι του φυσικού αερίου. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τραπέζι διαπραγμάτευσης στο παρασκήνιο που εμπλέκει και τα κοιτάσματα, εμπλέκει και το κυπριακό, εμπλέκει και τα ελληνοτουρκικά, εμπλέκει τα πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι οι μεγάλοι ενδιαφέρονται για μια μεγάλη συμφωνία, γιατί έχουν τον μεγάλο καμβά μπροστά τους. Εμείς μπορούμε να καθόμαστε, ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες, την ΧΥΠΣΙΖ, που για μας δεν είναι λεπτομέρεια, αλλά είναι ζήτημα ουσίας. Οι άλλοι σχεδιάζουν και δρούν διαφορετικά. Είδαμε την εικόνα του Μακρόν να έχει από τη μία τον Ερντογάν και από την άλλη τον Μητσοτάκη. Είναι πολλά πράγματα που βρίσκονται στο παρασκήνιο και θα ανοίξουν. Το κίνητρο του οικονομικού κέρδους είναι τεράστιο και μάλιστα για έναν από τους πιο ζώρικους παίκτες της κακέρα, τον Ερντογάν. Διότι όπως σας είπα, το βασικό του πρόβλημα στην επανεκλογή είναι η κατάσταση της οικονομίας. Εδώ έχει βρει ένα πράγμα το οποίο του αφήνει περιθώρια να ανατρέψει την κατάσταση και να την ανατρέψει με δραματικό τρόπο και να ενισχύσει το προφίλ του. Αυτό μπορεί να φέρει υποχωρήσεις ή διαρρυθμίσεις με τρόπο που θα αφήνει τα ζητήματα ουσίας ανοιχτά. Να υπάρξει δηλαδή μια συμφωνία για την νομή του φυσικού αερίου και των υδρογόνων ανθράκων. Το ζήτημα για την ελληνική πλευρά είναι ό,τι συμφωνηθεί να αφήσει αποτύπωμα όχι μόνο οικονομικό αλλά και γεωστρατηγικό. Δηλαδή να συνοδευτεί με κάποια ένταξη της Τουρκίας σε ένα πλαίσιο διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί να είναι μονίμως έξω και όλοι να την επιβραβεύουν. Πρέπει το αντάλλαγμα για οποιαδήποτε συμπερίληψη της Τουρκίας πρέπει να είναι η ένταξή της πάλι στο παιχνίδι που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Λέει εδώ ένας ακροατής, ρωτήστε τον κύριο Μίχα, ο κύριος δεν διασπάει στην Αίγυπτο. Δεν θα έπρεπε κάτι να γίνει και με την Κύπρο, με την ΑΟΣ? Φωνάζουμε και σωστά το Ζελένσκι να μιλήσει στη Βουλή. Δεν θα έπρεπε να φωνάξουμε και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τώρα εκ παραλίου να επενθυμίσουμε τι γίνεται? Γενικώς πώς τα βλέπει? Δεν θα έπρεπε να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, τουλάχιστον σε περιοχές όπως νότια της Κρήτης που δεν υπάρχουν θέματα? Ίσως έπρεπε να πάμε και σε πολλά περισσότερα, αλλά επιλέγουμε, σαν κράτος έχουμε επιλέξει μια, επειδή συνήθως αυτό επιλέγουμε, μια τακτική χαμηλού προφίλ και να μην βρεθεί κανένας απολύτως να μας κατηγορήσει ότι εμείς ανακοινήσαμε ζητήματα και δημιουργήσαμε ανάφλεξη στην περιοχή. Το βλέπουμε τελείως διαφορετικά, πιο ειρηνικά από όσο θα έπρεπε, αν θέλετε, γιατί όλοι αξιοποιούν τη συγκυρία για να προωθήσει το εθνικό του συμφέρον. Πολλό δε μάλλον η Ελλάδα, που τουλάχιστον τα 12 ναυτικά μίλια καλύπτονται 100% και για όλες τις χώρες στον κόσμο από το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Και αν δεν ήθελες να πειράξεις τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τον έβγαινες και να έλεγες ότι σε όλο τον υπηρετικό κορμό της Κρήτης συμπεριλαμβανομένης 12 ναυτικά μίλια. Βέβαια θα είχαμε ένα θέμα δυτικά, γιατί έχουμε συμφωνήσει κάτι άλλο με την Αίγυπτο εκεί πέρα. Νομίζω ότι καλύπτεται όμως, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα παρεμβάλαμε όμως το τουρκολιβικό μνημόνιο ξεκάθαρα. Έπρεπε να είμαστε πιο θαραλέοι, αλλά αυτά τα κάνουν χώρες οι οποίες έχουν εξωτερική πολιτική η οποία υπερβαίνει το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας που έρχεται να κάνει ό,τι του γουστάρει στην εξωτερική πολιτική. Αυτό όμως γίνεται στην Ελλάδα, ασχέτως αν αυτό που γουστάρει ο καθένας είναι σωστό ή λάθος. Mm. Πρέπει να είναι πολύ οργανωμένη η χώρα, να έχει συγκεκριμένα συμφέροντα ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί την τακτική συγκυρία και να κινηθεί. Αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, παρότι είμαστε πιο παρεμβατικοί από ό,τι στο παρελθόν, περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια και παρεμβαίνουμε στο τακτικό επίπεδο. Η σωστή τακτική είναι το να προσπαθείς να διαμορφώνεις και το στρατηγικό περιβάλλον στο μέτρο των δυνατοτήτων σου. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μίχα, για σήμερα. Άρα εσείς, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Λευτέρης, εκτιμάτε ότι θα είναι αργόσυρτη γενικώς η όλη ιστορία με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις προεκτάσεις? Πιστεύω ότι δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα κανείς αυτό, διότι μπορεί να γίνει, να υπάρξει κάποια λεπτομέρεια που θα έρθει ξαφνικά στο προσκήνιο και θα φέρει ραγδαία αποκλιμάκωση. Δηλαδή κάτι να συμβεί και ξαφνικά να δούμε ο άνεμος να φύσει ούριος. Με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα πάμε λίγο πιο μακριά. Αλλά πολλές φορές η σκλήρυση της τάσης των πλευρών είναι το πιο σκοτεινό σημείο που δείχνει
φως στην άκρη του τούνελ. Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές έχουν κίνητρο συμβιβασμού. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν να ισορροπήσουν ώστε και οι δύο πλευρές να φύγουν κατά το δυνατόν έχοντας σώσει το πρόσωπό τους. Ο Ζελένσκι έχει σώσει την παρτίδα, δεν είναι στόχος πλέον των Ρώσων η ανατροπή του, αλλά πρέπει να περιορίσουν τους στόχους τους οι Ρώσοι με τρόπο που να επιτρέπει την έξοδο στους Ουκρανούς και στον Πούτιν μέσα στο εσωτερικό να πει ότι αυτό το έκανα και ορίστε ποια είναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μεγάλωσα τη Ρωσία, εξασφάλισα ότι δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να έχει κάτι πολύ χειροπιαστό για να εξέλθει τη σύγκρουση. Τελευταίο ερώτημα από τη φίλη μας τη Μαρία. Ο πρόεδρος ο Αμερικανός, όπως είπε και ο κύριος Μίχας, μάλλον υπερέβαλε αυτό όταν ζήτησε στην ουσία αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία. Προχώρησε όμως και. Εκτός κειμένου. Μάλιστα. Προχώρησε όμως, μου λέει εδώ πέρα η Μαρία, και σε ένα ακόμα βήμα, ταύτισε την ιστορία της Ουκρανίας με την εξέγερση στην πλατεία Τιάνναμεν, εξοργίζοντας και τους Κινέζους. Έχει μια εξήγηση. Θέλει τους Κινέζους απέναντι, ντε και καλά τώρα. Κοίταξε να δεις. Αυτό που έχει γίνει με τους Κινέζους είναι λίγο περίεργο, διότι όταν κάποια στιγμή ο Biden πήρε το C και του είπε ότι κοίταξε να δεις, επιμένω ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Ρώσος θα μπει μέσα. Αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι ο Κινέζος πρόεδρος πήρε τον Πούτιν και του είπε προσπαθούν να σπείρουν διζυζάνια στη στρατηγική σχέση Κίνας και Ρωσίας λέγοντάς μου αυτό. Στην ουσία άμα καταλαβαίνουμε οι Κινέζοι παίζουν πάρα πολύ έξυπνα. Από τη μία με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν αφήσανε όλες τις δυνατότητες ανοιχτές, δηλαδή αν δεν του είπε ο Πούτιν ότι ναι θα μπω μπορεί με πρόσχημα ότι δεν μου είπε στην αλήθεια να αποστασιοποιηθεί, διότι η στήριξη που βλέπουμε είναι ρητορική. Στην ουσία όμως είναι εξαιρετικά προβληματική. Μην ξεχνάμε ότι το εμπόριο της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 1,83, ενώ είναι 100-200 δις με τη Ρωσία. Κατά συνέπεια, οι χώρες οι σύγχρονες που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, Κίνα, Γερμανία για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά ευάλωτες στις κυρώσεις τις δυτικές. Μπορεί να αλλάξει με τέτοιο τρόπο το σκηνικό, ώστε ακόμα και χωρίς πόλεμο το σύγχρονο πυρηνικό όπλο που είναι το οικονομικό στην εποχή της παγκοσμιοποίησης μπορεί να φέρει θεαματικές ανατροπές. Απαντήστε και στο Βασίλη κύριε Μίχα που μου λέει τελικώς έχει μια εικόνα αυτή τη στιγμή ο κύριος Μίχας η ιστορία στον Αγκόρνο Καραμπάχ μπορεί να είναι ευκαιρία που βρήκαν οι Αζέροι, μπορεί να είναι μοχλευμένο από τους Αμερικανούς, μπορεί να είναι από τους Τούρκους, αυτό που είπε δηλαδή ο κύριος Μίχας, τι πιστεύει περισσότερο? Δεν ξέρω αν ήταν αν έγινε για να ερεθίσουν τα αντανακλαστικά των ρωσικών δυνάμεων στην Αρμενία. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να ανοίξει εκεί το μέτωπο. Οι Αμερικανοί φοβούνται την απώλεια του ελέγχου, αλλά πιστεύω ότι είναι περιφερειακές δυνάμεις που έχουν κάνει αυτή τη δουλειά για να δημιουργήσουν την αίσθηση του κινδύνου στη Ρωσία, στη Μόσχα κατά πρώτο λόγο, γιατί ενδιαφέρεται για την περιοχή. Αν δημιουργήσει την αίσθηση του κινδύνου ότι μπορεί να χάσει τον έλεγχο, αυξάνεται το κίνητρο συμβιβασμού. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση προς το παρόν. Ζαχαρίας Μίχας, τον ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Ευχαριστώ.